Αγαπητοί φίλοι και φίλες της μικρής αλλά και μεγάλης οθόνης, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε μία ακόμη εκπομπή «Οι ταινίες της εβδομάδας» με την Τζίλα Ζηλιφτάρη. Και αυτή την εβδομάδα μαζί θα πάρουμε μια γεύση από κινηματογραφικές αλλά και θεατρικές δημιουργίες που ξεχώρισαν και θα σας κρατήσουν την καλύτερη συντροφιά όλα τα βράδια της εβδομάδας. Φυσικά εδώ, μέσα από το Hellenic TV. Η εβδομάδα ξεκινάει με τις δύο ταινίες της 5ης 25 Νοεμβρίου. Η πρώτη φέρει τον τίτλο «Ο Φαφλατάς» και θα προβληθεί η ώρα 10:25 μετά μεσημβρίας. Σενάριο Λάκης Μιχαηλίδης, Τίνος Δημόπουλος, σκηνοθεσία Κώστας Καραγιάννης. Κωμωδία που μας ταξιδεύει στο 1971 με τους Λάμπρο Κωνσταντάρα, Μάρο Κοντού και Έτι Πάνου. Ο Λαμπρούκος είναι μεγαλοδικηγόρος με το μυαλό του στη μεγάλη ζωή και τις γυναίκες. Αναλαμβάνει μόνο μεγάλες και επικερδείς υποθέσεις. Μαζί με τον βοηθό του Μανώλη αναχωρούν για ολιγοήμερες διακοπές. Στο δρόμο, ένα μικρό τροχαίο ατύχημα οδηγεί σε καυγά με την Τζίνα, οδηγό του άλλου αυτοκινήτου και τη φίλη της Ράνια. Σχέσεις που περιπλέκονται και ένας έρωτας που γεννάται μέσα από ανιδιοτέλεια. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα μικρό απόσπασμα από αυτήν την ταινία μας. Και τι πάνε πει VIP. VIP, Μανώλη, άξεστε, είναι τα αρχικά τριών αγγλικών λέξεων. Vita, very, Jota, important, P person. Very important person. Μάλιστα. Τον κακό στον καιρό. Ξέρεις εγγλέζικα? Νο. Γιατί ρωτάω, μήπως ξέρεις ελληνικά? Μάθε λοιπόν ξύλο να πελέκει τον ότι η VIP είναι ένα σπουδαίο πρόσωπο. Δηλαδή μια προσωπικότης. Δηλαδή εγώ. Κάντε παρέα με τις προσωπικότητες, με τα VIP. Γράφουν τα έντυπα. Δηλαδή κάντε παρέα μαζί μας. Τι με κοιτάς αχάνος? Έλα. Πού? Εκεί που θα πάω. Στο Hydra Beach. Θα έρθω κι εγώ. Βεβαίως. Μια προσωπικότητα πρέπει πάντοτε να έχει ένα συνοδό. Έναν οδηγό, έναν γραμματέα. Κάτι τέλος πάντων. Δηλαδή κι εγώ είμαι κάτι? Πήγαινε να ανοίξεις τύπε λαϊκής καταγωγής. Μάλιστα. Πάλι εσείς. Επανήλθα. Θα ήθελα να δω τον κύριο Λαμπρούκο. Μα ο κύριος Λαμπρούκος θα φύγει για διακοπές. Είναι τζιπ. Δυο λεπτά θα τον απασχολήσω μόνον. Πρόκειται άλλωστε και για δικό του συμφέρον. Δεν θα μας υποδείξετε εσείς, κύριε, ποιο είναι το συμφέρον μας. Σας ζητώ συγγνώμη, κύριε. Ήρθα απλώς να σας υποδείξω ότι πρόκειται για επαγγελματική υπόθεση και όχι για φιλανθρωπία. Μα σας εξηγήσαμε, κύριε, πως το κλείνουμε, πως πάμε διακοπές. Πως επαγγελματικές υποθέσεις, στοπ. Γιατί επιμένετε, μας γίνονται τσιμπούρι. Είμαι καλή δικηγόρο. Το παραδεχόμεθα. Αλλά δεν είμαι και η μοναδική. Αποταθείτε εις άλλους συναδέλφους. Δεν είναι βέβαια όλοι λαμπρούκοι. Αλλά βολευτείτε προς το παρόν. Άντε καλέ μου άνθρωποι. Άντε. Πολύ καλά. Ένα μόνο σας λέω. Εσείς θα μετανοήσετε. Μα γιατί το διώξατε πάλι? Μυρίζει συνοικισμό. Εμείς πρέπει να δουλεύουμε μόνο με τη high society. Δεν τα είπαμε? Ράτσα. Ράτσα, Μανώλη. Στις 11 ακριβώς μετά μεσημβρίας, μη χάσετε την ταινία «Η κυρά μας η μαμή» σε σενάριο σκηνοθεσία Αλέκου Σακελάριου. Κωμωδία που ζωντανεύει από το 1958 μέσα από την οθόνη του Hellenic TV με τους Γεωργία Βασιλιάδου, Ορέστη Μακρύ, Ξένια Καλογεροπούλου. Ο συνταξιούχος γυναικολόγος Λικούργος μετακομίζει με την κόρη του Κέτη στο πατρικό της γυναίκας του. Δυστυχώς, οι κάτοικοι του χωριού είναι παντελώς αδιάφοροι για τις γνώσεις του, καθώς για ό,τι χρειαστούν πηγαίνουν στη μαμή τους, που είναι ειδική στο ξεμάτιασμα. Μεταξύ του Λικούργου και της μαμής θα αρχίσει ένας πόλεμος. Ποιος θα καταφέρει να βάλει ένα τέλος σε αυτή την κόντρα? Ας περάσουμε να πάρουμε μια γεύση από αυτήν την κωμωδία που θα ανοίξει την εβδομάδα με τον πιο αστείο τρόπο. Και θα μείνετε πολύ καιρό στη Λεστινίτσα, αν επιτρέπετε? Μα θα εγκατασταθούμε μονίμως. Δηλαδή, πόσον καιρό? Για πάντα. Αχα. Ο σύζυγός μου είναι γιατρός. Α. Και μια και ο Μακαρίτης ο πατέρας μου. Αχα. Δεν έχει άλλο γιατρό το χωριό, έτσι? Έχει. Έχει. Βεβαίως. Ποιον? Την κυρά μας τη μαμή. Καλά, η κυρά μαμή είναι για τις γυναίκες. Τους άντρες. Ποιος τους κοιτάει τους άντρες? Κυρά μαμή. Καλά, στη Λεστινίτσα γενοβολάνε και άντρες? Όχι. Τέτοιο πράγμα δεν μας έχει τύχει μέχρι ώρας. Τι πάνε και κάνουν οι άντρες στη μαμή? Πώς. Για κανένα ξεμάτιασμα, για κανένα βοτάνι, για κανένα μαντζούνι. Τα ξέρει όλα τα βοτάνια ευτούνι. Και στο ξεμάτιασμα είναι άσος. Η μένα που με βλέπεις, ξάδερφε, μια φορά με είχε ξεματιάσει σε 5 λεπτά. Σε ξεματιάσει, ξάδερφε? Βεβαίως. Μου κρέμα για κανένα σκόρδα πάνω σου. Έχω. Έχω γαλάζια χάντρα. Α,
Βεβαίως. Από τότε που την έπαθα την έβαλα και δεν την παταβγάζω. Προς Θεού μου τη βγάζεις και σε ξαναματιά σου. Πατέρα! Το παιδάκι που ήταν μαζί μας στο αυτοκίνητο δεν είναι καλά. Για έλατε να δείτε τι έχει. Δείτε το σταυρόνι, κυρά μου, το παιδί. Το σταύρωσα, κυρά μου, το σταύρωσα. Ο Ιησούς Χριστός ζυγκάει και όλα τα κακά σκροπάει. Ο Ιησούς Χριστός ζυγκάει και όλα τα κακά σκροπάει. Για ανοίξτε, σας παρακαλώ. Για ανοίξτε λιγουλάκι να αναπνεύσει το παιδί. Τι έχει το παιδάκι σας, κυρία μου. Ματιασμένο μου το έχουνε. Τι πράγμα? Ματιασμένο, λέω, μου το έχουνε. Ματιασμένο, παιδάκι. Το έχουνε ματιασμένο το παιδί. Είναι φανερό. Καφέ, τι είναι αυτά που λέτε τώρα, τι ματιασμένο και αηδίες. Το παιδάκι είναι άρρωστο. Είστε από εδώ εσύ εδώ, μωρό μου. Το παιδάκι έχει πυρετό. Πονάει το κεφαλάκι, μωρό μου. Ναι. Πας να σου δώσω κάτι να σου περάσει αμέσως. Όχι. Άνοιξε το στόμα σου, μωρό μου. Μα τι είναι αυτό δηλαδή. Τι θες να είναι, κυρία μου, φάρμακο είναι. Αν το πάρει το παιδάκι και σε μια-δύο ώρες θα είναι μπερδίκι. Όχι, κυρία, δεν πειράζει, αφήστε το. Τώρα που θα πάμε στη Λεστινίτσα, θα το πάω στην κυραμαμή να μου το ξεματιάσει. Τώρα, άκου τι σου λέω κι εγώ. Ας να πάρει το χαπάκι το παιδί. Γιατρός είμαι τέλος πάντων. Ας να πάρει το χαπάκι και άμα δεν γίνει καλά, το πάει στη μαμή και στο ξεματιάζει. Έλα, παιδάκι, άκουσε το μαζί. Προχωράμε στις ταινίες της Παρασκευής 26 Νοεμβρίου. Η πρώτη φέρει τον τίτλο «Ο Λαγοπόδαρος» και θα προβληθεί ώρα 9 και 25 μετά μεσημβρίας. Σενάριο Γιώργος Παΐζης, σκηνοθεσία Οδυσσέας Κοστελέτος. Κομμωδία που κυκλοφόρησε το 1964 με τους Βασίλη Αυλονίτη, Νίκο Σταυρίδη, Νίκο Φερμά και αρκετούς ακόμη καταξιωμένους ηθοποιούς. Ένας εκτελεστής από την Αμερική έχει έρθει στην Ελλάδα για να σκοτώσει ένα βιομήχανο, τον Πέτρο Πελέκη, και έτσι να βάλει ένα τέλος σε μια πολύχρονη αιματηρή βεντέτα. Ο Πέτρος έχει πληροφορηθεί την άφηξή του και αρχίζουν να το ζώνουν τα φίδια. Απ' την τρομάρα του δημιουργεί συνεχώς απίθανες κωμικές καταστάσεις, καθώς υποψιάζεται τους πάντες. Θα καταφέρει άραγε να γλιτώσει? Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα μικρό απόσπασμα από την κωμωδία που θα ανεβάσει το κέφι στα ύψη. Αγαπητέ εξάδελφε Πέτρο, υγιένομαι, υγιένετε. Έρχομαι δια της παρούσης μου να σας αναγγείλω πως η σύζυγός μου έτεκε ώρα εμπρέφος εμπλήρη γη. Ύστερα από αυτό, αγαπητέ εξάδελφε, έχω να σας αναγγείλω και μία πολύ δυσάρεστη είδηση. Η οικογένεια των Μπατάκηδων απεφάσισε να πάρει το αίμα της πίσω. Έριξαν κλήρο και ένας από τους Μπατάκηδες έφυγε την Ελλάδα για να σε σκοτώσει. Κατά ασφαλείς πληροφορίες, ο Μπατάκας βρίσκεται εδώ στην Ελλάδα. Λίγο νερό. Κέφι, λίγο νερό. Πέτρο! Πέτρο, τι είσαι, αγάπη! Ο Πατάκας. Ε! Ο Πατάκας. Τι έκανε ο Πατάκας? Ο νερό! Λίγο νερό! Μα τι τρέχει, τι συμβαίνει? Ευχαριστώ και του. Μα τι χάλια είναι αυτά! Δεν έχεις καθόλου ψυχή μέσα σου. Αχ, τι θα γίνω που καράς. Τι ψυχή να έχω που τώρα πια είμαι Μακαρίτης. Μακαρίτης από ποιον? Οι Πατάκηδες. Καθαρίσανε 9 από το σόι μου. 9, μα τι είναι αυτά που λες? 9. Εγώ δεν τι αίμα τους χρωστάτε. Το δικό μου το σόι καθάρισε 10, ένα παραπάνω. Δεν άφησε και κανένα η μανιάτικη βεντέτα σας. Και γιατί δεν σταματούσατε στους 9? Λάθος. Λογιστικό λάθος. Λογιστικό λάθος. Ο αδελφός μου εδώ και 10 χρόνια καθάρισε 2 μαζί. Πάντοτε ήταν αδύνατος τα λογιστικά ο αδελφός μου. Και εσύ, εσύ πόσους καθάρισες? Εγώ. Μέχρι σήμερα ικανό και δούλα μου να καθαρίσω μπιρμπίγκι. Τότε γιατί προτίμησαν εσένα? Γιατί δεν υπάρχει άλλος Πελέκης. Είμαι ο τελευταίος. Τα παιδιά του τελευταίου Πατάκα πήγαν στην Αμερική, μεγαλώσαν και τώρα έχετε για βρυσούλες, λόγκι μου να ραχούλες. Πέτρο, προσπάθησε να συνέλθεις. Να συνέλθω. Ένας λόγος είναι αυτός. Πώς θα συνέλθω όταν από κάθε γωνιά μπορεί να ξεπεταχτεί ο Πατάκας? Στη συνέχεια, τη δεύτερη ταινία της Παρασκευής με τίτλο «Η κρουαζιέρα του έρωτα» θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε μόλις 5 λεπτά πριν τις 11 μετά μεσημβρίας. Σενάριο Σπύρος Νικολετάτος, σκηνοθεσία Γιάννης Χαρτοματζίδης. Κωμωδία του 1988 με τους Πάνο Μιχαλόπουλο, Βάνα Μπάρμπα, Γιώργο Γεωργίου. Ο Φάνης είναι ένας γοητευτικός νέος και ερωτευμένος με τη Μάρθα. Το ίδιο όμως ισχύει και για εκείνη. Δεν παραδέχεται ωστόσο κανένας τον έρωτά του για τον άλλον. Αντιθέτως, μάλιστα, κάνουν τα πάντα για να ζηλέψει ο ένας τον άλλον κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στο ίδιο κρουαζιερόπλοιο. Για πόσο όμως θα αντέξουν, ας πάρουμε μια γεύση από αυτή την ξεκαρδιστική κωμωδία.
Φάνη μου, περιμένεις πολύ ώρα. Μη με φυλάς με σαλίνα, ξέρω από πού έρχεσαι. Αχ, Μάρθα μου, καλά και ήρθες. Ο κύριος Φάνης από εδώ μας έχει αλλάξει ονόματα. Εσένα με σαλίνα, εμένα Φραγκεστάν και το αφεντικό στο γαΐ της Σαρδανάπαλο. Καλά, και ο γαΐτης τι σχέση έχει, Μολέτα? Μπα, καμία. Δεν του κάθισες και ο εραστής των 40 και βάλε έχει έτοιμο το αλάνθαστο σύστημά του. Σε παρακαλώ, όχι χυδαία υπονοούμενα. Καθόλου χυδαία υπονοούμενα, καθαρά και ξάστερα σου μιλάω. Ωραία. Δεν παραμυθιάστηκες από τη συντεμένη γοητεία του κυρίου Γαΐτη και έχει έτοιμο το κόντρακόλπο. Έλα, Μαρθούλα μου. Έλα, Μαρθούλα μου, στην κρουαζιέρα, έστω και με αυτό το φασιωμένο τέρας. Και εγώ θα σε στριμώξω στο κατάστρωμα και έτσι θα πατσίσουμε το ταξιδάκι. Δεν σου επιτρέπω να συνεχίσεις. Και εγώ δεν σου επιτρέπω να πας στην κρουαζιέρα. Αρκετά ανέχτηκα τις ζήλιες σου. Δεν θα ανεχτώ όμως και τους παραλογισμούς σου. Παραλογισμός είναι που ένας φίλος μου τυχαία μου άνοιξε τα μάτια για τη σόη κουμάς είναι αυτός ο Γαΐτης. Ακόμα και αν είναι κουμάς ο Γαΐτης, εσύ πρέπει να έχεις εμπιστοσύνη σε μένα. Α, δηλαδή να σε στείλω συνειδητά και ψύχρεμα στην αγκαλιά. Άκουσε, Φάνη. Σε καμία κοπέλα δεν συμβαίνει τίποτα αν αυτή η ίδια δεν το θελήσει. Λόγια. Πράξεις, 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 θέλει ο Φάνης, Μάρθα μου. Εκείνο που θέλω είναι να μην πας σε αυτή την κρουαζιέρα. Μα τι λες, Φάνη, η Μάρθα για μένα το κάνει. Να μην μαραζώσω μέχρι να βγάλω τους επιδέσμους. Λυπάμαι, Φάνη, αλλά αν μου έχεις τόση λίγη εμπιστοσύνη ώστε να φοβάσαι μια οποιαδήποτε κρουαζιέρα, τότε είναι καλύτερα να σταματήσουμε εδώ. Τι μας λες, σε βολεύουν οι αγέροχες λύσεις. Λοιπόν, σε προειδοποιώ. Μη με κάνεις να φτάσω στα άκρα. Και ποια είναι αυτά τα άκρα? Δεν θα σου το πω τώρα. Αλλά όταν το μάθεις, θα είναι πολύ αργά. Μείνετε συντονισμένοι, καθώς 20 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα ακολουθεί η ταινία «Θηλυκή εταιρεία» σε σενάριο Κατερίνας Γιατσόγλου, Νίκου Περάκη και σκηνοθεσία Νίκου Περάκη. Κομμωδία της χρονιάς του 2000 με τους Αντώνη Καφετζόπουλο, Μαρία Γεωργιάδου, Σμαράγδα Καρύδη και πολλούς ακόμη γνωστούς ηθοποιούς. Μια ομάδα από κυρίες της αριστοκρατίας της Αθήνας συναντώνται συχνά για να παίζουν χαρτιά και για να συζητούν για τις απιστίες των ανδρών τους αλλά και τις δικές τους. Κωμικοτραγικά επακόλουθα που δεν θα αργήσουν να προκύψουν. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα μικρό απόσπασμα από την ταινία που δεν πρέπει κανείς να χάσει. Σε ξεπουπούλιασε το τεκνό? Έτσι είναι τα κρυαράκια παρορμητικά. Το δικό σου τον Τάκη, τον είδες πως σαλιαρίζει με την κουμπαρούλα σου? Εγώ τον είδα. Αυτός δεν έχει δει ακόμα τίποτε. Τι κάνει αυτή πάλι, βγάζει τα φιλετάκια? Σιγά τις θερμίδες! Χτες ήρθε ένας φοιτητής, με ρώτηκε για το διαράκι, του έδωσε το κινητό σου, σε πήρε. Με πήρε. Χιουστιμούλικο παιδάκι. Ψαράκι. Σκεφτόμουν να το κρατήσω. Να ξαπλώνω λίγο τα μεσημέρια, όταν έχω φροντιστήριο και το απόγευμα. Μήπως ανεβάσουμε πάνω και τη ροτόντα, να σταδιάσουμε τη γωνιά. Καλά θα ήταν, μου χρειάζεται μωρέ ο χώρος για τη χαλάβα, η καημένη γιατούλα. Ζορίζεται, μπες βγες με τη ροτόντα στη μέση. Πού το είχατε καλέ τόσο καιρό, του Καραμάνι είναι? Όχι, πρικό από τη μάνα μου. Συνεχίζουμε με τις ταινίες του Σαββάτου 27 Νοεμβρίου. Ο Διάβολος και η Ουρά του αποτελεί την πρώτη της βραδιάς και θα είναι διαθέσιμη στους δέκτες του Hellenic TV 5 λεπτά πριν τις 9 μετά μεσημβρίας. Σενάριο σκηνοθεσία Γιώργος Κωνσταντίνου. Κομμωδία του 1991 με τους Γιώργο Κωνσταντίνου, Βλάση Μπονάτσο, Τζοβάνα Φραγκούλη. Κεντρικό πρόσωπο της ιστορίας είναι ο Άγγελος, ένας υπάλληλος σε βενζινάδικο, ο οποίος δεν διστάζει να πουλήσει την ψυχή του στο διάβολο, προκειμένου να καταφέρει να μπει στα σαλόνια των πλουσίων. Τελικά αξίζει η θυσία? Ας πάρουμε μια γεύση από την ταινία που θα χαρίσει χαμόγελο στο Σαββατόβραδό σας. Ποιος ήταν αυτός? Ο μπαμπάς μου, δεν τον ξέρεις? Γιατί? Τι γιατί? Γιατί να τον ξέρω? Γιατί είναι πρόεδρος του ομίλου και έχουν μπει πολλές φωτογραφίες σε εφημερίδες. Ομίλου ποδοσφαιρικού? Όχι, γκολφ. Ποιος έρχεται? Από πού? Πώς το είπες αυτό? Γκολφ, παιδί μου, δεν ξέρεις τι είναι το γκολφ? Α, Στάσου, ξέρω. Που στείνει το μπαλάκι, κοπανάει μία με το μπαστούνι και μετά κόβει δρόμο με το πόδι και ψάχνει να το βρει. Σταμάτα, γιατί θα πέσω κάτω από τα γέλια. Καλά, είσαι πάρα πολύ όμορφη, το ξέρεις, ε? Λοιπόν, πες μου την αλήθεια. Ποιος είσαι? Σούπα. Όχι το όνομά σου. Τι είσαι? Αυτός που είμαι. Τέλος πάντων. Εντάξει, Άγγελε, κατάλαβα. Θέλεις να κρατήσεις ιγκόγνητο? Όχι, εγώ δεν θέλω να κρατήσω κανένα με το ζόρι. Γι' αυτό μιλάς και αυτή τη γλώσσα, ε? Ποια γλώσσα? Σλάνγκ. Εγώ? Ναι. Δεν ήξερα ότι μιλάω και ξένη γλώσσα. Εντάξει. Εντάξει, Άγγελε, μην αποκαλύπτεσαι. Πάντως εγώ... Δηλαδή... Μου είχες κινήσει το ενδιαφέρον, αν αυτός ήταν ο στόχος σου. 20 λεπτά πριν τις 11 μετά μεσημβρίας, μη χάσετε την ταινία «Η Βουλευτίνα» σε σενάριο Λάκη Μιχαηλίδη, Γιώργου Κατσαμπή και σκηνοθεσία Κώστα Καραγιάννη. Κομμωδία που έκανε πρεμιέρα το 1966 με τους Ρένα Βλαχοπούλου, Σταύρο Ξενίδη, Αλέκο Τζανετάτο.
Παρόλο που η Ρένα βοηθάει όπως μπορεί τον αραβωνιαστικό της να εκλεγεί για να την παντρευτεί επιτέλους, αυτός αποτυγχάνει και αποφασίζει να εγκαταλείψει την πολιτική. Τα πράγματα όμως αλλάζουν όταν μετά από ένα απρόσμενο γεγονός γίνεται αυτή η βουλευτίνα. Πώς θα τα πάει άραγε η πρώτη γυναίκα βουλευτή στο νησί τους? Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα μικρό απόσπασμα από την ταινία που θα σας κάνει να γελάσετε με την ψυχή σας. Δεν παρατάτε που η γυναίκα είναι το ασθενές φίλο. Αυτό είναι μια παλιά ανόητη θεωρία. Σήμερα η γυναίκα δεν διαφέρει καθόλου από τον άντρα. Βεβαίως τώρα αν διαφέρει σε ορισμένα ψιλοπράγματα, αυτό δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει ότι αποκτήσαμε οντότητα. Βεβαίως, δεν είμαστε πλέον αυτά τα άβουλα, ανόητα πλάσματα που μας έρναν οι άντρες από τη μύτη. Δουλεύουν οι άντρες, δουλεύουμε κι εμείς. Παντελόνια φορούν οι άντρες, παντελόνια φοράμε κι εμείς. Βέβαια, σοφάρουν οι άντρες, σοφάρουμε κι εμείς. Δικαστές οι άντρες, δικαστήνες κι εμείς. Βουλευτές οι άντρες, βουλευτίνες κι εμείς. Γιατί όχι, ψεύτρες δεν μας λένε. Όχι, μας λένε ψεύτρες. Τι χρειάζεται ένας βουλευτής? Παρά ψευτιά. Νοικοκυρές δεν είμαστε? Είμαστε. Τι θέλει ο τόπος για να ευδοκιμήσει? Νοικοκυριό. Αχ, αυτά που λέτε μου είπανε και με πείσαν να παίξω τη βουλευτίνα. Και δεν είναι μόνο ότι με πείσαν να παίξω τη βουλευτίνα, αλλά με βάλαν να βάλω και τα λεφτάκια μου. Τα λεφτάκια μου, Χριστέ μου, να μην τα χάσω. Σας παρακαλώ, σας ευχαριστώ που ήρθατε βεβαίως να δείτε το έργο μας. Αλλά άμα βγείτε, πείτε και καμία καλή κουβέντα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, γιατί αν δεν τους στείλετε, θα τους υποχρεώσω με νόμο ειδικό να έρχονται να το δουν το έργο. Βεβαίως, βουλευτίνα δεν είμαι. Αλλά όχι, ξέχασα, δεν είμαι ακόμα βουλευτίνα. Προς το παρόν είμαι υποψηφία νύφη ενός υποψηφίου βουλευτού. Του Περικλήτου Αράπη. Κοιτάξτε φάτσα, κοιτάξτε όνομα βουλευτικό. Εχ, τρομάρα του, με πιλατεύει τόσα χρόνια και θα με παντρευτεί, λέει, όταν βγει βουλευτής. Μα πώς να βγει βουλευτής? Αράπης γίνεται να βγει βουλευτής. Τέλος πάντων. Και να είμαστε παιδιά. Να είμαστε και παιδιά, κάτι πάει και έρχεται. Να μην τα έχουμε τα χρονάκια μας. Γιατί γέλασες, μαντάμες, εκεί κάτω? Πόσο είμαι? Θα σκάσεις, δεν σου πω πόσο είμαι. Αν δεν στο λέω, πώς να σου το πω? Αφού με αγαπάτε, είναι δυνατόν εγώ να γεράσω? Αποκλείεται δηλαδή. Τέλος πάντων, τώρα βιάζομαι να φύγω, διότι με περιμένει ο Περικλής στο γαλάτσι, θα βγάλει βαρισίμαντο λόγο. Γεια σας. Αχου, 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 ξέχασα, είδε αφηρημένη, ξέχασα να σας πω ότι στην ταινία μαζί μου παίζει ο Σταύρος ο Ξενίδης, ο Αλέκος ο Τζανετάκος, ο Δημήτρης ο Νικολαίδης, η Νίτσα η Μαρούδα και ο Νίκος Ρίσος. Αυτά είναι ολίγες, διότι γράμματα δεν διαβάζει κανένας σας. Λοιπόν, ευκολία και για εσάς και οικονομία για μένα. Αυτό είναι όλο. Χαίρετε. Την Κυριακή 28 Νοεμβρίου και ώρα 9.30 μετά μεσημβρίας, υποδεχτείτε στις οθόνες σας την ταινία με τίτλο «Ένα κορίτσι και πολύ αντράκι». Σενάριο Κώστας Παπαπέτρος, σκηνοθεσία Κώστας Πακοδήμος. Κωμωδία που κυκλοφόρησε το 1986 με τους Ελένη Φιλίνη, Σπύρο Μισθό, Νίκο Ρίζο. Η Ελένη επιστρέφει από το Λονδίνο, όπου σπούδασε μηχανικός αυτοκινήτων και πήρε μαύρη ζώνη στο καράτε. Ζει με το θείο της, ένα ζόρικο φαλοκράτη που έχει βάλει τα δύο πόδια της γυναίκας του σε ένα παπούτσι. Αλλά τα ίδια προβλήματα βλέπει να αντιμετωπίζουν όλες οι γυναίκες της γειτονιάς. Η Ελένη αποφασίζει να αντιδράσει. Αρχίζει να ξεσηκώνει τις γυναίκες. Μια δυναμική γυναίκα που αποτελεί παράλληλα και ένα σκληρό αντράκι. Ας πάρουμε μια ιδέα από την κωμωδία που θα κλείσει ευχάριστα το βράδυ της Κυριακής. Γιατί είδες πενίσχυρο, έχουμε κι εμείς συνεργείο απέναντι. Ο πατέρας μου είναι και πολύ μάστορας. Τι έπαθε τα μάξι σας? Τα μάξι μου δεν έπαθε τίποτα. Αλλά φοβάμαι πως εσύ θα πάθεις. Μπα. Μας το παίζεις αντράκι? Δεν το παίζω. Αλλά μαλάχι είμαι και πολύ αντράκι. Πειράζει? Γουστάρω. Έλα παιδάκι μου. Πήγαινε στον μπαμπάκαλος τώρα και άσε εμείς. Άντε μπράβο. Θέλει τίποτα ο νεαρός? Όχι, τίποτα. Τίποτα, άσε. Όχι, γιατί έχουμε και αναψυκτικά, αν θέλεις να πούμε. Λενάκι. Τα μαξάκι. Δικό μου. Δικό σου. Και το οδηγείς εσύ? Φυσικά εγώ το οδηγώ, θύε. Έλα, Παναγία μου. Σου δώκανε και άδεια και δίπλωμα? Απ' όλα.
Κι είσαι και γυναίκα, ε. Θεία μου, δεν είμαι εγώ σαν τη θεία την Ευτέρπη που την έχεις κλεισμένη στο σπίτι. Όλη μέρα να μαγειρεύει και να σφουγγαρίζει. Μπράβο, κοριτσάκι μου, καλά του τα λες. Εσύ, Σιλάνς, θα σε πάω στους αγρούς να οδηγείς τρακτέρ. Μίτσο μου, στο έφτιαξα το τσαγάκι σου. Μπορώ να πάω τώρα στο σπίτι. Έλα, θεία, θα σε πάω εγώ στο σπίτι. Είσαι σίγουρη ότι την πασόα και αυλαβή? Είσαι καμιά στροφή να την αδειάσαι κανένα χαντάκι? Θεία, μη μου τη βγαίνεις εμένα έτσι, γιατί δεν με ξέρεις καλά. Και σταμάτα να υποτιμάς τις γυναίκες, γιατί θα ζωχαριαστώ καμιά δόση και θα γίνουμε μπίλιες εδώ μέσα. Εντάξει? Εντάξει, κούκλα μου. Αλλά δεν φταίς εσύ. Αυτό το πρόβατο φταίει που σε καλόμαθε. Και την έχεις σήκω, σήκω, κάτσε, κάτσε. Θεία, πρέπει να ξυπνήσεις. Σαν να έχεις δίκιο, ανιψιά. Αυτή δεν ήρθε για καλό. Προχωράμε τώρα στο θέατρο της Δευτέρας 29 Νοεμβρίου. Στις 9 ακριβώς μετά μεσημβρίας, μη χάσετε τη θεατρική παράσταση που φέρει τον τίτλο «Τα Προξένια» του 2014. Κωμωδία παραγωγής του Βασίλη Παναγή με ηθοποιούς από την Παρικία. Πρωταγωνιστούν Βασίλης Παναγής, Κατερίνα Νεοκλέους, Πένι και άλλοι. Ο υποψήφιος γαμπρός δεν αρέσκεται στη φασολάδα και κινδυνεύει να μην γίνει αποδεκτός για μέλλον γαμπρός. Θα καταφέρει άραγε να σώσει την κατάσταση? Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα μικρό στιγμιότυπο από αυτή την θεατρική παράσταση που θα μας αποφορτήσει με πολλά χαμόγελα το βράδυ της Δευτέρας. Έγαμπρε, καλημέρα. Καλημέρα, Γιώργο. Μα, ναι, να σου πω, τι ήταν ο τσενιτές πορνό σήμερα, άρχισε να γαλατάς. Όχι, άρχισε να πει ένα πέρα τα πράγματα που έστειλε και όλοι πεζούν από την Κύπρο. Α. Και έπηξε μέσα στο τράφι. Εντάξει, δεν πειράζει, έλα, έκαμε σου και ο τσάι σου. Εντάξει, ευχαριστώ. Έπιαστήκαν τα πλαίτια μου. Έτσι ο πρώτο πέρα την πούρτη. Όχι, φίλε μου, κοίταξε, διάξε μαλλού που θα μου λύγει, κοίταξε. Παναγία μου, Παναγία μου. Ένα να κόφτει μια εβδομάδα. Μα κοίταξε τον κύριε, σαν το popstar. Ναι, popstar που λέω. Γεια σας. Καλώς ήρθατε. Να κόψουμε λίγο το μαλλί. Καλά, κάτσε κύριε. Όχι, φίλε μου, μα κοίταξε μου λύγει. Μα, μαλλί που το λαλείς εσείς τον κύριε. Είναι όπως τα δρομιά, να μείνω στο δάσος του σαν θαλάσσα. Καλά, κύριε, είναι τα λοσκάμις. Έτω δουλεύω πολλές ώρες μες στα χωράφια και δεν βρίσκω καιρό να κουρευτώ. Στα χωράφια είπες. Μα πώς θύνεσαι, κύριε? Είμαι που το γέρι. Και ήρθα στο Λονδίνο για διακοπές. Και είμαι Γιώργος. Και τον και καλές οι βροχές φέτος, έπαιζε και πολλής παράς. Πολλής παράς, α? Ναι. Βάλω και λουφκιά, φασούλια, κρομίθκια, πατάτες. Πάμε καλά. Γέρο, να βάλει φασούλια, λουφκιά, κρομίθκια και πατάτα και τρώει τα ούλα του τα. Ου, κάνουν βέντα για όμα. Έλα, Γέρο, ήβραμε γαμπρό. Κάνουν τα για όμα, δηλαδή. Ναι, κακούμε γαμπρέ μου, ήβραμε γαμπρό. Έλα, παιδί μου, κόψε το μαλλί και μετά να έρθει να σου κάνω κανένα τσάι ή κανένα καφέ μέρα κλείδι και να τα πούμε. Έτσι είσαι παντρεμένος είσαι? Όχι, δεν είμαι παντρεμένος, αλλά τρώω και τα φασούλια και τα κρομίθκια και τα λουφκιά. Επέτε μου γυρεύκετε γαμπρό. Έχουμε την καλύτερη κορούδα για σένα, γε μου, καλό βέβαια. Καταφωνήν και ο πουλαλούμε. Παππού, έφερα ψωμί για το φαΐν. Καλά έκαμε. Είχαμε φασούλια η μάνα. Και έφερα και 4 κομμύθια. Μπράβο, μπράβο. Άκου, έχουμε και ξένο, οι φίλοι μου, έχουμε και ξένο σήμερα και αρέσκουν του λαλού και γίνουν τα φασούλια, τρώγει τα κομμύθια και να τον καλέσουμε να τα φάει εκείνος τώρα να δούμε. Κύριε, μου είπες το όνομα σου? Στη συνέχεια, τη σκυτάλη παίρνει η 3η 30 Νοεμβρίου. Η πρώτη ταινία φέρει τον τίτλο «Γιατί με πρόδωσες» και θα προβληθεί η ώρα 9:25 μετά μεσημβρίας. Σενάριο Ερίκος Θαλασσινός, σκηνοθεσία Νίκος Αβραμέας. Μελόδραμα που μας μεταφέρει πίσω στο 1969 με τους Ήλια Λιβίκου, Λαβρέντι Δανέλο, Τζόλι Γαρμπή και πολλούς ακόμη αγαπημένους ηθοποιούς του ελληνικού κινηματογράφου. Ένας συμπαθητικός αλλά φτωχός φοιτητής της ιατρικής, ο Πέτρος, μένει σε μια φτωχική αυλή με έναν ξεπεσμένο μουσικό, τον Αντώνη. Με τον Πέτρο είναι ερωτευμένη η συμφοιτήτριά του Ελένη, αλλά εκείνος δεν έχει μάτια παρά μόνο για την Αλίκη.
μια κοπέλα από μεγαλοαστική οικογένεια, την οποία οι γονείς της επιθυμούν να αποκαταστήσουν με έναν γαμπρό της τάξης τους. Λένε ότι στο τέλος η αγάπη πάντα θριαμβεύει. Θα επιβεβαιωθεί η πεποίθηση ή θα διαψευστεί. Ας πάρουμε μια γεύση από το απόσπασμα που ακολουθεί. Δεν ακούγεσαι, Πετράκη, παιδί μου. Συμβαίνει τίποτα? Είμαι λίγο κακόκυφος. Μπα! Και γιατί, παρακαλώ, πέσαν τα καράβια σου έξω? Έχω κι εγώ τα δικά μου. Τότε, έλα να καθίσουμε εδώ να μου πεις τι έχεις. Έλα, πιες να πάνε τα φαρμάκια κάτω. Γιατρεύει καρδιά στο άτιμο. Στην υγειά σου, κύριε Αντώνη. Στην υγειά σου, γιατρέ. Και όποιος θέλει το κακό μας, να του βγει το μάτι. Μα τι έχεις, αγόρι μου? Αν δεν θες να μου πεις, μη μου λες. Εγώ πάντως σε νιώθω σαν δικό μου παιδί. Πατέρα δεν έχεις. Μια μάνα κι αυτή βρίσκεται μακριά. Σε έστειλε εδώ πέρα να σπουδάσεις, να γίνεις γιατρός. Γι' αυτό, εάν δεν πεις τον πόνο σου σε μένα, σε ποιο θα τον πεις? Μην έχεις ανάγκη από λεφτά? Όχι, όχι, κύριε Αντώνη, όχι. Μήπως δεν πας καλά στο πανεπιστήμιο? Όχι, δεν είναι αυτό. Εκεί πάω μια χαρά. Σε λίγο καιρό δίνω πτυχιακές, παίρνω το δίπλωμά μου. Άλλο είναι το κακό. Α, κατάλαβα, κατεργάρι, και ντρέπεσαι να μου το πεις. Είσαι ερωτευμένος, ε? Κύριε Αντώνη. Τότε τι στεναχωριέσαι? Καλά το κατάλαβα. Η Ελενίτσα είναι πρώτης τάξης κορίτσι. Ποια Ελενίτσα? Την Ελενίτσα που έφυγε τώρα, αλλά τη γιάτρισα, δεν με αγαπάς? Όχι, κύριε Αντώνη. Ναι, έτσι νόμισα. Η Ελένη είναι φίλη μου. Αυτή που αγαπώ είναι η Αλίκη. Η κόρη του Μεγαλέμπορα, του Δημητράκου. Αυτός θέλει όμως να την παντρέψει με το γιο του, συνεφτέρου του. Και η κοπέλα, η Αλίκη, όπως την είπες, τι λέει? Τι να πει? Αυτή με αγαπάει. Αλλά όσο να είναι, καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνω, γιατί, αλλά δεν πρέπει να χολοσκάς. Σαν θέλει νύφη και ο γαμπρός, τι φλανάει ο πεθερός. Άντε, βίβα. Έλα, πιες κι άλλο, μην το φοβάσαι. Γιατρεύει όλες τις πληγές. Στην υγεία σου. Στην υγεία σου και σένα. Στις 10 ακριβώς μετά μεσημβρίας, ετοιμαστείτε να γελάσετε με τη δεύτερη ταινία της τρίτης με τίτλο «Νταντά με το ζόρι». Σενάριο σκηνοθεσία Στέλιο Ζωγραφάκη. Κομμωδία του 1959 με τους Μίμη Φωτόπουλο, Γεωργία Βασιλιάδου, Λιλή Παπαγιάννη. Όταν ένας πλασιέ ανακαλύπτει ένα μωρό εγκατελειμμένο στην πόρτα ενός σπιτιού, θα φροντίσει ψάχνοντας παράλληλα να βρει τους γονείς του ή κάποιο ζευγάρι που να θέλει να το υιοθετήσει. Πώς όμως θα εξελιχθούν τα συναισθήματα που θα ανατρέψουν όλα τα δεδομένα? Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα μικρό απόσπασμα από την ταινία που θα περάσει το πιο γλυκό μήνυμα. Τρομάρα μου, είναι και αρσενικό το σκασμένο. Το βλέπω. Και τώρα τι κάνουμε, κυρία Λουλού μου? Τώρα τι κάνουμε? Ό,τι ήταν να κάνουμε το κάναμε, κυρία Λέκο μου, εδώ και κάμποσους μήνες. Το έκανες εσύ, δηλαδή. Το έκανα εγώ? Τι θες να πεις? Τώρα, κυρία Λέκο μου, χωριό που φέρνει, Κολαούζο δεν θέλει. Δηλαδή, ποιο είναι το χωριό που φέρνει? Ποιο? Η ελιά. Ποια ελιά? Η ελιά, καλέ, που έχει το μπουτάκι, δεν την είδες? Αυτή. Αυτή εδώ. Και λοιπόν τι είναι η ελιά? Δέντρο να ηθαλές. Και σε αυτή την περίπτωση το πιεστήριο του εγκλήματος, κυρία Λέκο μου. Την ίδια ελιά την έχεις και του λόγου σου. Τι? Ξεκούμπωσε το πουκάμισό σου. Ξεκούμπωσε το. Να δεις την ελιά. Ξεκούμπωνε. Ορίστε. Ξεγύμνωσε τον νόμο σου. Όχι αυτόν, το δεξιό. Να το βλέπεις? Και με αυτό? Τι και με αυτό? Να το χωριό που φαίνεται και δεν θέλει, Κολαούζο. Τι στον πούτη, τι στον νόμο. Είσαι τρελή, κυρία Λουλού. Ο μήνας ανοίγει την αυλαία με τις ταινίες της Τετάρτης 1ης Δεκεμβρίου. Η ταινία «Τούτη η γη είναι δική μας» αποτελεί την πρώτη της βραδιάς και θα είναι διαθέσιμη στους δέκτες σας μόλις 5 λεπτά πριν τις 9 μετά μεσημβρίας. Σενάριο Μιχάλης Πιτσιλίδης, σκηνοθεσία Πέτρος Ηρακλέους. Ηθογραφική κυπριακή ταινία του 1988 με τους Κώστα Παπαμαρκίδη, Όλγα Ποταμίτου και Γεώργιο Βατιλιώτη. Η γη είναι καρποφόρα.
Μια οικογένεια περήφανη κοιτάζει τους καρπούς που της έχει δώσει. Ο εγγονός αποφασίζει να ζητήσει την αγαπημένη του σε γάμο. Η αραβωνιαστικιά του όμως τον πιέζει να πουλήσει τα κτήματά τους, γιατί πιστεύει ότι ο καιρός δεν βοηθάει πάντα και έχει συχνά ξηρασίες. Ο εγγονός όμως δεν δείχνει έτοιμος να εγκαταλείψει τη γη των παππούδων του. Τη μεγαλύτερη ωστόσο αναστάτωση την φέρνει ένας μεγαλοεπιχειρηματίας όταν αποφασίζει να αγοράσει τα κτήματα των συγχωριανών του και να τα εκμεταλλευτεί τουριστικά. Εκεί ο εγγονός πρέπει πραγματικά να παλέψει για τη γη των παππούδων του. Θα δικαιωθεί αυτή η προσπάθειά του? Ας πάρουμε μια γεύση από το στιγμιότυπο που ακολουθεί. Ανά την γύρισε αυτή. Δεσποινής! Εμένα με συγχωρείτε, ρε, πάω να κοιτάξω τα χαμόσπιτα για λίγο, έτσι. Μια στιγμή, κύριε Νεφίτου, μια στιγμή. Δεσποινής! Ναι. Μα φοβάσαι? Γιατί να φοβηθώ? Ξέρω εγώ, τέλος πάντων, μου κάνεις μια χάρη. Περιμένω τον θρασίβουλο Αχιλλέος. Το φωνάζεις? Ναι, μες στην εκκλησία να πάω το φωνάξω. Όχι, άσε τον αργότερα. Δεν μου λες, εδώ πάνω μένεις? Ναι. Δεν μου λες, τι είναι το όνομά σου? Λευκή. Α, πολύ ωραίο όνομα. Εγώ είμαι ο... Ξέρω ποιος είσαι. Είσαι ο κύριος Κρυσαφάκης που ήρθε να αγοράσει τα χτήματα μας. Οχο! Θα ξαναήρθετε. Μια που γνωριζόμαστε λοιπόν, θα σου προτείνω κάτι. Μα... μια στιγμή δε σπίτι σου, λέω. Βιάζομαι, στιγμή... κύριε. Καλά για το καλό σου, σου λέω, Αγριοκάτσικο, μια στιγμή. Λάλε. Δεν μου λες, εργάζεσαι εδώ πάνω? Πόσα λεφτά βγάζεις? Λεφτά, εγώ? Οι γονείς σας δεν εργάζονται, δεν έχουν χτήματα δικά τους? Όχι. Καλά, και πώς ζουν? Πού είναι, λείπουν? Στο νεκροταφείο. Είσαι ορφανή? Έχω μόνο τον παππού μου. Α, πολύ ωραία, θαύμα λοιπόν. Ωραία που είμαι ορφανή. Όχι, θέλω να πω αυτό δεν θα μας εμποδίσει. Σου προσφέρω λοιπόν μια θαυμάσια δουλειά με ένα πολύ καλό μισθό. Εμένα? Ναι, βεβαίως. Τι δουλειά να κάνω εγώ? Η γυναίκα μου θέλει μια κοπέλα για το σπίτι. Έρχεσαι? Με συγχωρείτε, κύριε Χρυσαφάκη, αλλά το κορίτσι δεν νομίζω να ενδιαφέρεται για τέτοια δουλειά. Μα δουλειά, κύριε Νεοφύτου, που θα αλλάξει τη ζωή της. Καλό φαγητό. Ό,τι της γουστάρει θα το έχει. Ναι, κύριε Χρυσαφάκη, αλλά με τι αντάλλαγμα? Α, σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Κοίταξε, με συγχωρείτε. Ήταν ένα παιδί προηγουμένως μαζί σας. Ναι. Αραβωνιαστικός σας? Ξάδελφός σας? Όχι. Τότε ποιος ήταν? Χορκανός μου. Με τι σας κόφτης ρωτάτε? Σωστά σας λέει, κύριε Νεοφύτου, μην εκατέβεστε. Μα κύριε... Μην τον ακούτε, Δεσποινής, θέλει να μας τα χαλάσει. Μα κύριε Χρυσαφάκη. Σας παρακαλώ, κύριε Νεοφύτου, σας παρακαλώ, δεν μου γουστάρει το κορίτσι που μου συστήσετε, δεν μου κάνει. Εγώ σας λέω ότι εγώ προτιμώ αυτή... πώς σας λένε, Δεσποινής? Λευκή. Δεν μου κάνει, κύριε, το κορίτσι που μου συστήσατε. Να την προτιμώ εγώ, τη λευκή, τη λευκούλα. Μα τι μου λέτε τώρα, κύριε Χρυσαφάκη? Σας παρακαλώ, κύριε. Νομίζω κύριε ότι Χρυσαφάκη, υποσχεθήκατε... με παρεξηγήσατε, νομίζω. Όχι. Υποσχεθήκατε, νομίζω, θάλασσα στα παιδιά σας. Λοιπόν, το αμάξι σας το έχετε. Άμετε στο καλό. Μείνετε συντονισμένοι, καθώς 5 λεπτά πριν τις 11 μετά μεσημβρίας έρχεται η ταινία «Φωνάζει ο κλέφτης», σε σενάριο Γιάννη Δαλιανίδη και σκηνοθεσία Γιάννη Δαλιανίδη, Ανδρέα Ανδρεαδάκη. Κομωδία που μας ταξιδεύει στο 1965 με τους Ρένα Βλαχοπούλου, Ντίνο Ηλιόπουλο, Διονύση Παπαγιανόπουλο. Ένας άνεργος αλλά τίμιος λογιστής βρίσκει ένα χαμένο πορτοφόλι και το πηγαίνει στον κάτοχό του, που είναι απόστρατος στρατηγός και διευθυντής μιας μεγάλης εταιρείας. Αυτός, εντυπωσιασμένος από την τιμιότητά του, τον διορίζει ως λογιστή. Εργαζόμενος εκεί, ανακαλύπτει πως στην εταιρεία γίνονται μεγάλες καταχρήσεις από μια ομάδα υπαλλήλων με επικεφαλής τον κουνιάδο του στρατηγού. Θα καταφέρει να το διαχειριστεί ή θα φέρει τα πάνω κάτω στην επιχείρηση? Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα μικρό απόσπασμα από την ταινία. Καταστροφή, Λία μου. Τι? Ο θείος από την Αμερική έδωσε σημεία ζωής. Τι έλεγε? Έστειλε ένα γράμμα. Σε ποιον? Σε σένα. Πού το φέρτο? Δεν το έχω εγώ, το έχει ο άντρας σου. Ήρθε στο γραφείο. Αχ, είδες, είχες, δεν είχες, ρε, μας γουρσούζεψες. Πάλι εγώ, αυτεολία μου. Εσύ, γιατί σε γουρσούζα, το είπα 100 φορές. Δεν μου λες, το βρήκες εδώ, δεν δω μου το γράμμα, πού το. Δεν το έχω εγώ, το πήρε ο άντρας σου, ήρθε στη διεύθυνση, εκεί ήμουν. Ρε, γιατί δεν το έπρεπε να μου το φέρει? Αφού το πήρε εκείνος. Το διάβασε? Όχι, άνοιξε το πορτοφόλι του, το έβαλε μέσα και μου είπε θα το δώσω εγώ τη Λία. Ευτυχώς έχει κάτι τέτοιες λεπτότητες. Και ύστερα τι έγινε? Έβαλε το πορτοφόλι του στην τσέπη. Και τώρα δηλαδή το γράμμα είναι μέσα στο πορτοφόλι και το πορτοφόλι μέσα στην τσέπη του? Ακριβώς. Θα το φέρει εδώ σε λίγο ο ίδιος. Ωραία, και τώρα κλάψε με, μάνα, κλάψε με μια νύχτα με φεγγάρι. Και δεν μου λες, τι μπορεί να λέει αυτό το γράμμα? Ό,τι και να λέει, πάντως βγαίνει ότι ο θείος δεν έχει ιδέα τα λεφτά που στέλνει. Παναγία μου. Ας τα Παναγία μου τώρα. Λία, τι γίνεται τώρα?
Τι γίνεται, τι να γίνει, βρε βλάκα. Τι να γίνει, βρε ζών, που πρέπει να ανοίξω την τρίτο μυζοολογία για να σου βρω επίθετα και πάλι δεν θα τα βρω. Βρε, σου είπα 100 φορές. Κάνεις τη βρωμιά που την κάνεις. Βρες και έναν τρόπο να την καλύψεις. Καλά σου λέει, μωρέ, που δεν είσαι άξιος ούτε μια κατάχρηση να κάνεις. Για κάνε μου τη χάρη, εσύ. Άστην αυτήν. Εγώ σου μιλάω τώρα. Βρε, έχεις καταλάβει σε τι θέση με έχεις φέρει, βρε. Βρε, όταν μάθει ο άντρας μου ότι τα λεφτά που έχεις δεν προέρχονται από το θείο μου, θα θελήσει σαν άνθρωπος να μάθει από πού είναι τα λεφτά, έτσι δεν είναι. Άξι και ξερός, βρε. Και όταν μάθει από πού είναι τα λεφτά, βρε, να βγει στον δρόμο και να πει ότι ο κουνιάδος του είναι κλέφτης και ότι εγώ σε καλύπτω. Εγώ, βρε, σε καλύπτω και δεν σκέφτεσαι τίποτα άλλο, βρε. Δεν σκέφτεσαι την οικογένειά μας, βρε, την αξιοπρέπειά μας, που είμαστε μια οικογένεια όλο αξιοπρέπεια. Αν αφαιρέσεις, βέβαια, αυτή τη μικροβρωμιά σου. Τώρα τι τα συζητάμε, τα λόγια είναι περιτά. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να μην διαβάσει ο Σόλων αυτό το γράμμα. Και ποιο τρόπο να βρούμε, για πέρα. Ένας μόνο τρόπος υπάρχει. Ποιος? Να στρέψουμε την προσοχή του Σόλωνα αλλού. Έτσι θα βρεις την ευκαιρία εσύ να πάρεις το γράμμα και να το εξαφανίσεις. Και δεν μου λες, Χρυσό μου, πώς θα στρέψουμε την προσοχή του στρατηγού, για πες μου. Δεν μου λες, Λία, δεν κάνεις μια κρίση καρδιακή. Αποκλείεται, προχθές έκανε. Έλα, Λία μου, σε παρακαλώ, κάνε άλλη μία τώρα. Μα τι λες, βρε παιδί μου, κρίση στην κρίση θα αλλάξει γιατρό και θα μας πάρει χαμπάρι. Α, καλέ, ψεύτικη είναι η κρίση που παθαίνει. Κάσε και θα μας ακούσουν. Τι θέλεις, μπορεί. 100 κρίσεις έχω πάθει, θα είχα ψοφήσει πλέον. Καλά, λοιπόν, αφού δεν μπορεί να κάνεις κρίση, πρέπει να βρούμε ένα θέμα που να κάνουμε το Σόλωνα να αγανακτήσει. Και ποιο είναι αυτό το θέμα που θα κάνουμε το Σόλωνα να αγανακτήσει, για δεν ξέρεις ποια είναι τα θέματα που κάνουν το Σόλωνα και αγανακτεί. Προδότες, κατάσκοποι, αναρχικοί. Μπα, πάλι κινδυνεύει η πατρίς. Το καθεστώς. Το καθεστώς, αυτό το καθεστώς το έχει τρελάνει, παιδάκι μου. Τι να κάνουμε, Λία μου, είναι και αυτό ένα σύστημα αμήνης. Σύστημα αμήνης, κακομοίρη, πότε θα σε πάρει χαμπάρι και θα σαρπάξει από το λαιμό να σε πνίξει, δεν ξέρω. Έλα τώρα. Όχι, έλα τώρα και πότε θα αγανακτήσω εγώ, Χρυσέ μου, και θα τα βροντίξω όλα κάτω και θα τα πω όλα. Έλα, Λία μου, τώρα σε παρακαλώ, άσταστια και δεν έχουμε καιρό για χάσιμο. Η εβδομάδα ολοκληρώνεται με τις ταινίες της 5ης 2 Δεκεμβρίου. Η πρώτη φέρει τον τίτλο «Άγγελοι του πεζοδρομίου» και θα προβληθεί η ώρα 10:25 μετά μεσημβρίας. Σενάριο Βασίλης Πέτσος, σκηνοθεσία Παναγιώτης Κωνσταντίνου. Κοινωνικό δράμα που κυκλοφόρησε το 1962 υπό μελοδραματικές πτυχές με τους Μανώλη Βλαχάκη, Διονύση Παπαγιανόπουλο, Άγγελο Μαυρόπουλο. Μια σπήρα σωματεμπόρων παρασύρει συστηματικά νεαρά κορίτσια στην πορνεία και τη διαφθορά. Ταινία κάπως τολμηρή για την εποχή της, αναφορικά με το γυμνό, παρουσιάζει τον σταδιακό κατήφορο των κοριτσιών και τα συνακόλουθα προβλήματα με περισσή συμπόνια απέναντι στο δράμα τους. Ας πάρουμε μια γεύση από ένα μικρό στιγμιότυπο της ταινίας που θα σας καθυλώσει. Ας το γράψιμο. Θα πάρει για την βαλίτσα. Όχι, δεν πάω. Γιατί? Άκουσε, Μπάμπη. Ξέρω από καιρό τι περιέχουν όλες αυτές οι βαλίτσες που βγαίνουν εδώ μέσα. Και θα είχα φύγει από καιρό αν το παιδί μου δεν ήταν άρρωστο. Πίστευα πως δεν θα με χρησιμοποιούσε ποτέ για αυτή την βρωμοδουλειά. Κι εγώ το πίστευα. Αλλά ο Αντώνης θα γυρίσει αύριο το πρωί. Κι είσαι ο μόνος άνθρωπος εμπιστοσύνης που έχω αυτή τη στιγμή. Αυτή η δουλειά είναι η μεγαλύτερη που κάνω στα σήμερα. Όχι, Μπάμπη, δεν θα πάω. Δεν σκέφτεσαι το παιδί σου? Το παιδί μου σκέφτομαι. Δεν θέλω να συμβεί κάτι που θα το κάνει να ντρέπεται αύριο για μένα. Δάφνη, σου υπόσχομαι να μην ξαναγίνει αυτό άλλη φορά. Όχι, Μπάμπη, μην επιμένεις. Δεν θα με ξαναδείς άλλη φορά εδώ μέσα. Αλλάζουμε κλίμα και περνάμε στην τελευταία ταινία της 5ης αλλά και ολόκληρης της εβδομάδας. Στις 11 ακριβώς μετά μεσημβρίας μη χάσετε την ταινία «Οι Φουκαράδες», κωμωδία του 2001 με τους Παύλο Κοντογιαννίδη, Ηλία Λογοθέτη, Σταυρίνα Ρεβεδόρου. Ένας μουσικός, λάτρης της κλασικής μουσικής, αρνείται να συμβιβαστεί με τη λαϊκή μουσική και είναι συνέχεια άνεργος και άφραγκος. Τελικά θα μπορέσει να αγαπήσει το λαϊκό τραγούδι ή θα τον αγαπήσει το κλασικό? Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα μικρό απόσπασμα από την ταινία που θα κλείσει την αυλαία της ημέρας με τον πιο αστείο τρόπο. Εντάξει ρε παιδιά, εντάξει, εντάξει. Πώς σας φάνηκε η φωνή του Μιχάλη? Καλή, καλή. Κοιτάξτε, όχι πως θα το υπερηφανευθώ επειδή είναι μαθητής μου ο Μιχάλης, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι ο Μιχάλης αυτή τη στιγμή είναι ένας από τους πιο σπουδαίους τενόρους που διαθέτει η Ελλάδα. Ε? Είδατε φωνή, είδατε μέταλλο. Κύριε Απόστολέ μου, κι εσείς ένας από τους μεγάλους δάσκαλους και καθηγητάς και ο Μιχάλης μας είναι ένας σπουδαίος τενόρος, αλλά όταν μου είπατε να σας ακούσω, εγώ νόμιζα ότι θα ακούσω κανένα ρεμπέτικο, κανένα λαϊκό, άντε και κανένα αρχοντορεμπέτικο. Όχι όμως και όπερα. Τι έκανε, λέει?
Μπουζούκια και ρεμπέτικα. Ναι, κύριε Αποστόλη μου, μπουζούκια και ρεμπέτικα. Αυτά θέλει ο κόσμος τώρα. Έσκος ντροπή. Εμείς είμαστε σοβαροί καλλιτέχνες. Ακού μπουζούκια. Πάμε, δάσκα. Πάμε, παιδί μου. Ακού όπερα. Έρε ψώνια. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, η ταινία της εβδομάδας. Μείνετε συντονισμένοι, καθώς 5 λεπτά πριν τις 9 μετά μεσημβρίας ακολουθεί η κωμωδία του 1990 Γης Μαδιάμ. Να σας υπενθυμίσουμε πως το πρόγραμμα του Hellenic TV βρίσκεται κάθε εβδομάδα διαθέσιμο στις εφημερίδες Παρικιακή και Ελευθερία, καθώς και στην ιστοσελίδα μας hellenictv.net. Όσο για τις περιλήψεις των ταινιών, μπορείτε να τις βρείτε στην εφημερίδα Παρικιακή αλλά και το website μας. Τέλος, για ακόμα περισσότερο Hellenic TV, μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε στα social media του καναλιού. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, από όλους εμάς στο Hellenic TV, σας ευχόμαστε να έχετε ένα όμορφο βράδυ και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας όπως κάθε εβδομάδα για την επόμενη Τετάρτη στις 8, όπου θα σας περιμένουμε με ακόμα περισσότερες ταινίες. Καλό σας βράδυ!